Market View. Και τώρα νομίζω ότι είναι κατάλληλο να υποδεχτούμε εδώ στο στούντιο του Αμάγκη, στην εκπομπή Marketing on the Go, την Κατερίνα Ευθυμίου, αρχιτέκτον μηχανικό, που ασχολείται με την εσωτερική εξωτερική διακόσμηση αλλά και την κατασκευή κτηρίων. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες την πρόταση σήμερα Σάββατο, που είναι και δύσκολη μέρα. Η χαρά είναι δική μου. Λοιπόν, θέλω να μας εξηγήσεις και να μας δώσεις tips και ιδέες για το πώς μπορούν οι επιχειρηματίες να προετοιμαστούν για τις γιορτές. Πώς θα διακοσμήσουν, πώς θα φτιάξουν τη βιτρίνα τους, έτσι για να μπορέσουν να κρατήσουν μια ισορροπία η οποία βέβαια θα οδηγεί στην τελική πώληση φυσικά. Φυσικά. Πόσο σημαντικός είναι ο χριστουγεννιάτικος στολισμός μιας επιχείρησης και πραγματικά πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει την εμπειρία ενός πελάτη? Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός είναι απαραίτητος, θα λέγαμε, για μια επιχείρηση. Βοηθάει τον καταναλωτή να βιώσει αυτό που λέμε την εμπειρία των προϊόντων, νιώθοντας ενταγμένος στις συνθήκες της εκάστοτε εποχής. Η βιτρίνα, όπως ξέρουμε, είναι ένα εφήμερο σκηνικό που αλλάζει και πρέπει να αλλάζει συνεχώς, ώστε έχει να προσελκύει την προσοχή. Έχει διάρκεια, κάθε πότε πρέπει να αλλάζει, πότε θα πρότεινες, κάθε 15 μέρες. Είναι καλό, επειδή υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε σταθερά, είμαστε σαν κατάστημα, το πούμε, στη διαδρομή τους, όσο πιο συχνά αλλάζουμε, μία φορά το μήνα είναι ένα καλό χρονικό, μία καλή συχνότητα. Τους βοηθάμε ώστε στη διαδρομή τους να τους κεντρίζουμε το ενδιαφέρον που είναι το σημαντικό και το ζητούμενο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι. Τι διάκοψε πριν, μας θέλεις. Ειδικά τώρα τα Χριστούγεννα, λέγαμε λοιπόν πόσο σημαντικός είναι ο χριστουγεννιάτικος στολισμός. Ειδικά τώρα τα Χριστούγεννα που μας φέρνουν πιο κοντά και σε οικογενειακές μνήμες και σε αίσθημα οικειότητας και ζεστασιάς, μας σωθούν στο να προσφέρουμε στους αγαπημένους μας ακόμα περισσότερα αγαθά. Άρα δηλαδή θεωρείς ότι ένα ωραίο χριστουγεννιάτικο περιβάλλον που σου προκαλεί συναισθήματα θα οδηγήσει και σε περισσότερες πωλήσεις. Είναι σίγουρο. Ποια στοιχεία πρέπει να έχει η βιτρίνα μας για να θεωρηθεί γιορτινή, αλλά και παράλληλα να πουλάει? Όπως είπαμε, κάθε χρονική περίοδο καλό είναι να δίνεται έμφαση στο χαρακτήρα της εκάστοτε γιορτής. Εν προκειμένου ή της εκδήλωσης ή της περίσπασης. Εν προκειμένου είναι απαραίτητα το δέντρο, τα λαμπάκια, κάποιες γυρλάντες και κάποια διακοσμητικά που μας θυμίζουν Χριστούγεννα. Δεν πρέπει όμως ποτέ να ξεχνάμε και σταθερές αξίες που δίνουν ζωή σε μια βιτρίνα, όπως για παράδειγμα ένα ωραίο κόνσεπτ, τον κατάλληλο φωτισμό και τα σωστά επιλεγμένα, όπως θα λέμε, έπιπλα εξετήρια, αυτά που εξέτουν τα προϊόντα μας. Να πούμε δύο λόγια για τα εξετήρια και για το σωστό φωτισμό. Δύο tips, ας το πούμε. Σχετικά με τα έπιπλα εξετήρια, αν τα προϊόντα μας είναι μικρά, καλό είναι να επιλέγουμε έπιπλα με χαρακτήρα, με πρωτότυπο σχεδιασμό και με έντονα χρώματα, προκειμένου να γεμίζουμε το κενό στις βιτρίνες και να αναδεικνύουμε το εμπόρευμα. Αντίθετα, αν τα προϊόντα μας είναι μεγάλα σε μέγεθος, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε μικρά έπιπλα πάνω στα οποία θα τοποθετούμε τα προϊόντα μας, σχεδιασμένα με απλές και λιτές γραμμές, ουδέτερα χρώματα και ότι να μην επισκιάζουμε τα προϊόντα μας. Όσον αφορά τον κατάλληλο φωτισμό στις βιτρίνες, να πούμε ότι το φως προσελκύει τη ματιά, τους ανθρώπους και μας τραβάει την προσοχή. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε για να αποφεύγουμε τις αντανακλάσεις είναι το φως στη βιτρίνα να είναι πιο έντονο από ό,τι στον περιβάλλοντα χώρο, για να αποφεύγονται οι αντανακλάσεις του γκαμιού. Γι' αυτό η βιτρίνα θα πρέπει να φωτίζεται και τη μέρα, αλλά φυσικά και τη νύχτα, γιατί η διαφήμιση και παύλα η πώληση παρατείνεται και όταν το κατάστημα είναι κλειστό. Ακριβώς, δημιουργώντας την επιθυμία και στο εξωτερικό, ειδικά και στην Αγγλία, ξέρεις, η αποκάλυψη των βιτρινών για τα Χριστούγεννα είναι ολόκληρο event, έτσι. Ναι, φτάμε και ναι, για τα selfies και τα λοιπά. Πόσο εντυπωσιακές είναι οι βιτρίνες τους. Να σου πολύ σωστά. Θα απαντήσω αμέσως, να πω απλά ότι καλό είναι επίσης να μην ξεχνάμε ότι η βιτρίνα είναι καλό να είναι αυτό που λέμε μια οπτική συνέχεια και του υπόλοιπου χώρου. Δηλαδή, είδε ο άλλος τη βιτρίνα μας, εντυπωσιάστηκε και μπήκε μέσα. Καλό είναι να έχουμε μια οπτική συνέχεια και στο εσωτερικό του καταστήματος. Άρα δηλαδή να μην είναι κάτι τελείως διαφορετικό η βιτρίνα με αυτό που συναντά μέσα ο πελάτης. Καλό είναι να υπάρχει μια οπτική συνέχεια. Mm-hmm. Ας πούμε, δεν είναι ανάγκη να δώσουμε τόση έμφαση και στο εσωτερικό, αλλά είναι καλό να έχουμε μια οπτική συνέχεια. Καραβάκι ή δέντρο, γιατί με σπέζει για δέντρο πριν.
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι, όπως ξέρουμε, το πλέον διαδεδομένο έθιμο σε ολόκληρο το πλανήτη. Για μένα αρκεί να δείχνουμε σεβασμό στο περιβάλλον και να μην προτιμάμε αληθινό. Όσον αφορά στο καραβάκι, είναι πιο ελληνικό έθιμο. Αποτελούσε μάλιστα είδος τιμής και καλωσορίσματος στους ναυτικούς όταν επέστρεφαν από τα ταξίδια τους. Για μένα λοιπόν η απάντηση είναι ναι και στο δέντρο και στο καραβάκι, ανάλογα με τα γούστα. Όλα ευπρόσδεκτα, ανάλογα με τη θεώρηση του καθενός. Ξέρετε, Κατερίνα, βλέπουμε πολλές φορές πολλές βιτρίνες οι οποίες το παρακάνουν με τον στολισμό. Υπάρχει κάποια τεχνική, κάποιο τρίκ να πούμε ότι ξέρεις, όσο εδώ πάει και δεν σηκώνει παραπάνω για να αποφύγουμε τον υπερστολισμό? Πώς βρίσκουμε το μέτρο? Καλή ερώτηση. Καταρχάς, όπως καταλαβαίνουμε, καλό είναι να αξιοποιούμε πάντα τη συμβουλή ενός ειδικού, ενός επαγγελματία, ακριβώς για να μπορούμε να αποφεύγουμε τέτοιου είδους ατοπήματα. Είναι αλήθεια ότι συναντάμε βιτρίνες και στολισμούς που είναι κάποιες φορές υπερφορτωμένα. Γενικά, σαν tip και σαν λογική, αυτό που θα πρότεινα θα ήταν το εξής: να ακολουθήσουμε τη λογική του από έξω προς τα μέσα. Δηλαδή, όταν έρθει η ώρα να στολίσουμε τη βιτρίνα μας ή να την οργανώσουμε, καλό είναι να μην ξεκινήσουμε από την ίδια τη βιτρίνα, ούτε καν έξω από το μαγαζί, αλλά να πάμε στην απέναντι πλευρά του δρόμου, δηλαδή να αποστασιοποιηθούμε και να δούμε το μαγαζί μας και τη βιτρίνα μας από μακριά. Mm-hmm. Να προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε σε τι πέφτει το μάτι μας, να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε τα σωστά ύψη και τα κατάλληλα χρώματα που θα μας κέντριζαν το ενδιαφέρον αν ήμασταν εμείς περαστικοί. Mm-hmm. Φυσικά δεν είναι απαραίτητο να κρατάμε τα πάντα στη βιτρίνα μας σε ένα επίπεδο. Μπορούμε να προκαλέσουμε αυτό που λέμε οπτικούς περισπασμούς, δηλαδή με στοιχεία που μπορεί να κρέμονται από την οροφή ή να προεξέχουν από το δάπεδο, τα οποία μπορεί να δελεάσουν τη ματιά του υποψήφιου περαστικού παύλα πελάτη. Σκόπιμο λοιπόν για να αποφεύγουμε τον υπερστολισμό είναι να μπούμε εμείς στη θέση του καταναλωτή, να απομακρυνθούμε και να δούμε τα πράγματα τη βιτρίνα μας από πιο μακριά και πιο καθαρά. Ωραίο, ωραίο αυτό που μας λες και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και πραγματικά μπορεί να βοηθήσει κάποιον ο οποίος ακολουθεί τη τεχνική αυτή. Μας μίλησες για το δέντρο. Μας μίλησες για τα φωτάκια. Υπάρχει κάποιο άλλο element, κάποιο άλλο στοιχείο που είναι μάθητη για αυτές τις βιτρίνες, τις χριστουγεννιάτικες? Νομίζω ότι αν θέλουμε να κρατήσουμε τα πράγματα σε μία βάση και σε μία λογική ότι τα προϊόντα μας είναι αυτά που πρέπει να εκθέτουμε και όχι τόσο τα δεντράκια ή τα φωτάκια, καλό είναι να μην το παρακάνουμε όπως είπαμε και πριν. Οπότε, αν θέλαμε να μιλήσουμε για βασικά στοιχεία στολισμού χριστουγεννιάτικου, το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να έχουμε καραβάκι ή δεντράκι και φωτάκια. Ήσουν κάποιες γλάντες. Εγώ ως πιο εμπορικός θα έδωσε κανένα μήνυμα με κανένα αυτοκόλλητο ή όχι? καλή σκέψη. Ανάλογα το μέγεθος της βιτρίνας, ανάλογα το σχέδιο, ανάλογα το concept που θέλουμε να εξυπηρετήσουμε, αυτά είναι παράμετροι, είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων. Το σημαντικό είναι να θυμόμαστε πάντα ότι τα προϊόντα μας είναι αυτά που πρέπει να φαίνονται και όχι τα δεντράκια. Οπότε να κρατάμε το μέτρο, όπως είπαμε και πριν. Να σου πω, ο στολισμός ξεκινάει σε πολλά μαγαζιά το 10 Νοεμβρίου. Υπάρχει κατάλληλη περίοδος για να στολίσουμε? Η παράδοση μας επιτρέπει να ξεκινάμε το στόλισμα του δέντρου 40 μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Δεν το ήξερα ότι έχει τέτοιο οδηγία. Με το να στολίζουμε τις βιτρίνες μας περίπου εκεί γύρω στον ένα μήνα πριν τις γιορτές, βοηθάμε στο να δημιουργηθεί στην αγορά ατμόσφαιρα, αυτή η ωραία ατμόσφαιρα της προσμονής της γιορτής. Οπότε εκεί 40 μέρες λέει η παράδοση, συμπλήν γύρω στον ένα μήνα πιο νωρίς, είναι ένα καλό χρονικό διάστημα. Ναι. Ξέρω ότι πολλοί επιχειρηματίες φτιάχνουν την βιτρίνα μόνοι τους. Παρ' όλα αυτά όμως ξέρω και ακούμε με την γνώση των ειδικών, γιατί μας λες πολύ ωραία πράγματα και πολύ χρήσιμα, ότι είναι απαραίτητη η συμβολή τους. Για ποιο λόγο πρέπει οι επιχειρηματίες να επιλέγουν να πληρώσουν έναν ειδικό να τους βοηθήσει έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι άρτιο? Μπορεί να πούμε ότι υπάρχει μια άμεση σχέση με την αύξηση των πωλήσεων? Ξεκάθαρα υπάρχει. Μας φαίνεται, καταλαβαίνω ότι υπάρχει και κρίση στη μέση και καταλαβαίνω ότι το σκεφτόμαστε κάποιες φορές. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα κρίσης, Κατέρνα. Νομίζω ότι είναι θέμα νοοτροπίας. Νοοτροπίας. Γιατί αν ασχοληθείς με έναν ειδικό και σου φέρει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και αυξηθούν οι πωλήσεις σου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, ποια κρίση. Έχεις απόλυτο δίκιο, συμφωνώ.
Η απάντηση στο γιατί αν χρειάζεται να αναθέσουμε το στολισμό ή γενικώς τη διακόσμηση σε κάποιον ειδικό, η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι, διότι θα έχουμε ένα επαγγελματικό πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι αν το κάνουμε μόνοι μας. Θα αποφύγουμε τις υπερβολές, όπως είπαμε και πριν, και φυσικά αυτό συναρτάται άμεσα με την αύξηση των πωλήσεων, που είναι και το ζητούμενο της υπόθεσης. Θα μας δώσεις ένα-δύο tips έξυπνα που μπορούμε να εφαρμόσουμε όλοι για τη βιτρίνα μας. Ναι, φυσικά. Νομίζω ότι αλλάζοντας ανατακτά χρονικά διαστήματα τις ταπετσαρίες τείχου ή τα πόστερ που χρησιμοποιούμε στο τείχομα που χωρίζει τη βιτρίνα από το υπόλοιπο κατάστημα, μπορούμε να επιτύχουμε έξυπνη και οικονομική ανακαίνιση βιτρίνας. Μία ταπετσαρία στον τείχο μπορεί να ανανεώσει εντελώς την εικόνα της βιτρίνας μας και να αποτελέσει το σωστό πλαίσιο για την αλλαγή του σκηνικού που επιδιώκουμε να πετύχουμε. Το πρώτο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε έξυπνα και οικονομικά είναι το φόντο της βιτρίνας, αυτό που λέμε την ταπετσαρία. Το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε πάλι με καλά αποτελέσματα και οικονομικά είναι να αλλάζουμε το δάπεδο της βιτρίνας, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα αυτοκόλλητα ή δημιουργικά δάπεδα. Τα βινιλικά δάπεδα υπάρχουν σε πολύ μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων. Μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε ωραία εφέ και να δώσουμε γρήγορα, οικονομικά και άμεσα το αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Έχεις πει τη λέξη κλειδί οικονομικά. Κατερίνα, πού μπορούμε να σε βρούμε, όποιος μας ακούει και ενδιαφέρεται? Υπάρχει το site μας, το οποίο λέγεται Positive Architects, γιατί όπως συνηθίζω να λέω, positive είναι η φιλοσοφία μας απέναντι στη ζωή. Και φυσικά στα social media, πάλι Positive Architects, στο Facebook, στο Instagram, Κατερίνα Ευθυμίου στο LinkedIn. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση μας. Σου εύχομαι χρόνια πολλά και να περάσετε όμορφα στις γιορτές που έρχονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλό στολισμό στις βιτρίνες και στα καταστήματα και φυσικά καλές πωλήσεις σε όλους που μας ακούνε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Market View.